σε ξένο χώρο. Γιατί αντιστάθηκε στο Χίτλερ, στη Γενική Επιστράτευση. Οι παπάδες και οι αρχιερείς και οι μοναχοί για αυτό το λαό. Αλλά βλέπετε, παρασύρεται ο λαός τώρα έγινε σε αυτό. Ας θυμηθούμε λίγο τι είπε ένας σοφός Αιγύπτιος των 5ων π.Χ. αιώνα. Έλληνες αημέδες παιδιαρίζουν. Και ο Διονύσιος ο Λαέρδιος την ίδια εποχή ο δικός μας σοφός είπε ότι είμαστε στοιχείων αψίγων και εθνετάβλητων. Σαν την αναμοδούλα του αεροδρομίου. Για να έρθει ο Διονύσιος ο Σολομός προχθές να πει λαέ ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Ναι. Το έχει μέσα το DNA μας. Να μας αρέσει να έχουμε ανθρώπους όχι να μας λένε την αλήθεια αλλά την υπερβολή, το ψέμα και τους νεότερους. Εκεί πρέπει να αγωνιστούν. Να μπουν στους Ευρωπαίους, αλλά με καθαρό το κούτελο που έλεγαν οι παλιοί. Ότι εμείς σας φτιάξαμε. Και σαν άνθρωποι, εντάξει, πέσαμε. Θα μας σκοτώσετε. Εμείς όμως έχουμε αυτά τα λιενά και αυτά τα όσια στο λαό μας. Και όχι να μας απασχολεί εάν βγάλουμε τα θρησκευτικά ή αν θα χωρίσουμε κράτος και πολιτεία γιατί είμαστε μαζί. Ναι, εντάξει. Έχουμε το στοιχείο της συναλληλίας. Δεν το θέλετε. Δεν το θέλουμε για τους με χαρά τους. Δεν σου εμποδίζει κανείς. Αλλά το και τους φοβόμαστε. Δεν φοβήθηκε ο λαός του Θεού ποτέ τον Δήμιο. Αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερα να παψούν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ημών η αγνή και άκραντος παρθένος η θεόν αφράστος κοίσασα πρέσβευε υπέρ τους. Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου είναι φορτισμένη με τη συγκίνηση που αναβλύζει από την ανάμνηση ενός ενδόξου, ενός ηρωικού παρελθόντος. Παρελθόντος που δεν πρόκειται να λείψει από τις σκέψεις μας όσα χρόνια και αν περάσουν. Ιστορικά ορόσημα τόσο φωτεινά νικούν το χρόνο και περνούν στην αιωλιότητα. Νικούν τη λύθη και μαρτυρούν μέσα στην ιστορική διαχρονικότητα την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει η ελληνική ψυχή.